Χωρίς ρεύμα θα μείνουν για πολλές ώρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι την Κυριακή πολλά καταστήματα της οδού Κουντουριώτη και Κομνηνάκη λόγω εργασιών της ΔΕΔΙΕ, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη που προκάλεσε τον blackout της Τετάρτης. Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Πρόεδρος της ΑΣΠΙΔΑ Νίκος Γιαννάκας είπε στον Έολο. Προσπαθούμε αυτό το διάστημα να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για τις ώρες και τα σημεία ακριβώς. Γνωρίζουμε ότι θα είναι στην περιοχή του κέντρου και της προκυμαίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε. Αλλά γενικότερα πρέπει να δούμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πολλά χρόνια τώρα που βλέπουμε πολύ συχνά φαινόμενα των διακοπών ρεύματος, τα οποία είναι μεγάλο ζήτημα και για τις επιχειρήσεις που παθαίνουν πολύ συχνά βλάβες ή κόβεται η δουλειά τους. Όπως για παράδειγμα τώρα Κυριακή πρωί επιχειρήσεις προκυμαίας θα έχουν ένα σοβαρό θέμα. Και πόσο μάλλον εν ώψη της τουριστικής σεζόν που θα υπάρχει και μεγαλύτερο φορτίο να πρέπει να ανταπεξέλθουμε και να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά που δεν είναι καλό για την εικόνα μας προς τα έξω. Για ποιο λόγο γίνεται η διακοπή την Κυριακή? Υπήρχε μια βλάβη σημαντική που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα που έγινε η προηγούμενη διακοπή ρεύματος και θα είναι για την αποκατάστασή της, από όσο γνωρίζω. Γιατί η διακοπή που έγινε δηλαδή Τετάρτη 27 Μαρτίου επηρεάζει και τη διακοπή της Κυριακής? Σωστά, από όσο γνωρίζω, ναι. Τι αποτελέσματα είχε στις επιχειρήσεις, αν το γνωρίζετε αυτό, η διακοπή που έγινε στις 27 Μαρτίου, έτσι, ήταν μία μισή ώρα από ό,τι θυμάμαι? Δυστυχώς είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, το να παθαίνουν ζημιές και να καίγονται πλακέτες από ευαίσθητα μηχανήματα σε τέτοια μαγαζιά. Οι λάμπες είναι το λιγότερο, αλλά το πιο σημαντικό είναι από ευαίσθητα μηχανήματα, όπως είναι οι ενισχυτές και άλλα πράγματα από μεγάλα μηχανήματα τριφασικού ρεύματος, που επηρεάζονται πολύ περισσότερο. Έχουν αναγκαστεί οι επιχειρηματίες τα τελευταία χρόνια να αγοράσουν με έξτρα έξοδα σταθεροποιητές στάσεως και άλλα συστήματα προστασίας, αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι από τη στιγμή όταν πληρώνουμε ένα διπλάσιο ρεύμα από ό,τι πληρώναμε πριν 2 χρόνια, θέλουμε και τις αντίστοιχες παροχές. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί αυτό και να μπορέσουμε να πάμε μπροστά αυτό το πρόβλημα που είναι μόνιμο εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε την Κυριακή ουσιαστικά θα λυθεί αυτό το πρόβλημα που προέκυψε την Τετάρτη. Την Κυριακή ελπίζουμε να χρειαστεί όσο το δυνατόν λιγότερες ώρες για την αποκατάσταση της βλάβης και να υπάρξει το μικρότερο πρόβλημα προς τις επιχειρήσεις, γιατί κάθε μέρα είναι πολύ σημαντική, ειδικά για τις επιχειρήσεις εστίασης που γνωρίζουμε, που Κυριακές και πρωινά και μεσημέρια είναι μεγάλο το φόρτο τους. Έχουν ενημερωθεί όλες οι επιχειρήσεις? Από το Σύλλογο έχουμε ενημερώσει και τώρα και μέσα από εσάς.